Η απολογία του Ηλία Κασιδιάρη κράτησε 6 ώρες. Να σας πούμε ότι καταφέραμε και συγκεντρώσαμε κάποια σημεία από την απολογία του Ηλία Παναγιώταρου, του βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα, ο Ηλίας Παναγιώταρος φέρεται να είπε ότι όλο το κατηγορητήριο είναι αστείο και στοιχειοθετείται από μια σειρά από τυχαία περιστατικά. Μάλιστα χαρακτήρισε ψευδομάρτυρες τους δύο μάρτυρες που έχουν καταθέσει εναντίον της Χρυσής Αυγής και μάλιστα είπε στους δύο ανακριτές και τους δύο εισαγγελείς που είναι στην αίθουσα πως όλα αυτά είναι μυθεύματα, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Μάλιστα οι δύο ανακριτές τον ρώτησαν για το αν γνώριζε τον Ρουπακιά. Συγκεκριμένα απάντησε πως δεν τον γνώριζε, τον είδε από μία-δύο φωτογραφίες, συγκεκριμένα μία στο Μελιγαλά, και δεν τον γνώριζε. Κλείνοντας την απολογία του, την πολύ ωραία αυτή απολογία του, τόνισε χαρακτηριστικά ότι είμαι 40 ετών και νιώθω πολύ ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα ζωή μου. Είμαι υπερήφανος, δήλωσε στους ανακριτές και τους δύο εισαγγελίες που ανήκω στη Χρυσή Αυγή. Μάλιστα κλείνοντας είπε έχω ένα παιδί και περιμένω και δεύτερο. Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτή την ώρα Λίζα στο γραφείο για να απολογηθεί είναι ο Γιάννης Λαγός και ακολουθεί ο τελευταίος βουλευτής της Χρυσής Αυγής ο Νίκος Μίχος. Επομένως δεν θα διακόψουν για απόψε την ανάκριση. Συνεχίζουν με τον Γιάννη Λαγό ο οποίος ήδη έχει μπει μέσα στους ανακριτές και απολογείται. Και για να συνοψίσουμε αυτό που είπε ο Ηλίας Παναγιώταρος είναι η ίδια τακτική, ακολούθησε μάλλον την ίδια τακτική με τον Ηλία Κασιδιάρη. Μίλησε για ψευδομάρτυρες και ότι δεν έχει, ότι όλα είναι τυχαία περιστατικά και δεν έχει καμία σχέση με το κατηγορητήριο. Λίζα, ουσιαστικά κράτησε την ίδια υπερασπιστική γραμμή. Mm-hmm. Θα λέγαμε ότι είναι μια πολιτική δίωξη και όχι ποινική δίωξη, όπως υποστηρίζει, ότι όλα όσα τους κατηγορούν είναι προϊόντα επιστημονικής φαντασίας. Όπως είπε και νωρίτερα στην πρώτη απολογία ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος ερωτηθείς για τα περί επιχειρησιακού αρχηγού για στρατιωτική εκπαίδευση, ότι όλα αυτά οι μάρτυρες τα έχουν δει από την τηλεόραση και δεν προκύπτουν από μαρτυρίες που είχαν οι ίδιοι μέσα από την οργάνωση. Σε λίγο βέβαια θα πούνε ότι δεν υπήρξε και η δολοφονία Φίσα. Έτσι, αμφισβητούν ευθέως την αξιοπιστία των μαρτυρών.